Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας. 11 λεπτάκια μετά τις 2, ο Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3, όπως κάθε μεσημέρι 2 με 3. Ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Κιώσης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με τον καιρό να μας έχει τρελάνει. Μια καύσωνα, μια βροχή. Να δούμε αν θα μας πάει και φέτος έτσι όλο το καλοκαίρι. Εδώ να τα δούμε όλα. Έχουμε τα των εθνικών ομάδων με τον τελικό του Nations League. Το πήρε και αυτό ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Φερνάντο Σάντος εκεί. Με την παρέα των Πορτογάλων να πανηγυρίζει ένα τρόπαιο που το πρώτο στην ιστορία του θεσμού θα γίνει θεσμός αυτή η διοργάνωση. Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια της νεοσύστα της αυτής διοργάνωσης. Οι Πορτογάλοι πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο μέσα στην πατρίδα τους κιόλας, στο Πόρτο, στον Τραγκάο που έγινε το παιχνίδι. Σήμερα και αύριο έχουμε τα προγραμματικά του Euro 2020, την τέταρτη αγωνιστική. Η συζήτηση είναι μεγάλη αυτή που έχει ανοίξει για τη δική μας εθνική ομάδα μετά την απογοητευτική εικόνα του Σαββάτου απέναντι στην Ιταλία. Δεν είναι η ήττα, δεν είναι νομίζω ούτε το σκορ το 3-0 που και λίγα ήταν η αλήθεια με την εικόνα που είχε εθνική. Είναι κυρίως η εμφάνιση, ο τρόπος προσέγγισης του παιχνιδιού. Πολλά ακούγονται, γράφονται, πολλά τα παράπονα για τον Άγγελο Αναστασιάδη. Πολλά και για τους διεθνείς φυσικά, για τον τρόπο που παρατάχθηκε με το σχηματισμό που επέλεξε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, αλλά και για την απάθεια σε ορισμένες φάσεις των παικτών. Και όλοι περιμένουν τώρα το αυριανό παιχνίδι με την Αρμενία, που έχει γίνει must win. Αυτά που λέμε ότι πρέπει να κερδιθούν πάση θυσία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για απώλεια. Αν θέλει η εθνική ομάδα να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη βέβαια. Αλλά και με την νίκη της Φινλανδίας επί της Βοσνίας έχουν γίνει λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα στον όμιλο. Αύριο είναι μια ευκαιρία να κερδίσουμε τουλάχιστον την Αρμενία και να ευελπιστούμε σε αρνητικό αποτέλεσμα των Βόσνιων μέσα στην Ιταλία, ώστε να αλλάξει πάλι η βαθμολογική κατάσταση και να αλλάξει και το κλίμα εδώ που τα λέμε, γιατί είναι πολύ βαρύ από την προχθεσινή εμφάνιση και τον τρόπο που ήρθε αυτό το 0-3. Ο Αναστασιάδης στις δηλώσεις του πριν μια ώρα περίπου στην καθιερωμένη συνέντευξη που πήρε το παιχνίδι τόνισε ότι του αρέσουν αυτές οι καταστάσεις. Δεν τις φοβάται, όπως είπε. Δεν φοβάται όταν το βρίζουν και όταν είναι τέτοιο το κλίμα. Μαζεύονται, λέει, τα κεφάλια και σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί και ο ίδιος να αντιδράσει και να στρώσει και την ομάδα του στο να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δεν του αρέσει όταν υπάρχει γενικότερη εφορία. Να δούμε πώς αυτό μπορεί να ερμηνευτεί στον αγωνιστικό χώρο στο αυριανό μάτς και τι μπορεί να αλλάξει. Ποιες θα είναι και οι επιλογές του, γιατί κακά τα ψέματα έχει δεχτεί πάρα πολύ έντονη και αυστηρή κριτική, διότι πράγματι έκανε και πολλά λάθη που φάνηκαν 38 μέσα στο παιχνίδι με τους Ιταλούς. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχει και σήμερα η μέρα με το Ισπανία-Σουηδία να ξεχωρίζει. Γενικότερα, αυτές τις μέρες είπαμε μας στο κλίμα των εθνικών ομάδων. Θα τελειώσει και αυτή η προκριματική φάση και σιγά σιγά θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα. Τα μεταγραφικά είναι πάντα στο προσκήνιο αυτές τις μέρες και περιμένουμε εξελίξεις και από ΠΑΟΚ και από ΑΡΗ. Λοιπόν, έλεγα ότι περιμένουμε στα μεταγραφικά εξελίξεις και σε ΠΑΟΚ και σε ΑΡΗ. Στον ΑΡΗ είχαμε χθες την αύξηση του Ντουάρτε και είχαμε και δηλώσεις του Ιντέγκε στο All About ARIS on Air. Όχι on Air. Ο Νέρ θα ακούσετε το απόγευμα στις 5, θα μας πει στο site All About ARIS, ακόμη τι δήλωσε ο Μπράουν Ντέγε. Θα μας τα πει ο Νίκος Σαββατόπουλος αναλυτικά σε λιγάκι. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι, αναμονή για τα μεταγραφικά για να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του Ισμαήλ Σίλβα. Το θέμα που παίζει από χθες είναι αυτό με τον γάμο του Χαμζά Γιουνές χθες βράδυ, του τινήσιου επιθετικού του Άρη, τον οποίο πάντρεψε ως κουμπάρος ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτά είναι εδώ στην πόλη, έτσι δεν υπάρχουν τέτοια κόμπλεξ. Φυσικά οι δυο τους έχουν σχέση από πολύ παλιότερα και από την Ξάνθη όπου ο Γιουνές είχε κάνει φοβερή χρονιά με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, αλλά και από την Πετρολούλο που συνυπήρξαν ο 50χρονος πια κότσου του κεφάλου με τον ψηλόσωμο επιθετικό του Άρη. Θα δούμε φυσικά και το καθιερωμένο μας μαγκαζίνο για να δούμε τι συμβαίνει και με τα υπόλοιπα θεματάκια της ημέρας πέρα από την αθλητική επικαιρότητα, όπως συνηθίζουμε εδώ, γιατί είπαμε ο Λίμπερο πάει παντού. Να δούμε τι υπάρχει και τι κινείται γενικότερα. Όσον αφορά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που προαναφέραμε, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι υπάρχει στο απόψινο πρόγραμμα. Γεμάτη ημέρα, γεμάτο το μενού με ενδιαφέροντα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, τη προκριματική φάση. Όλα τα μάτς είναι στις 10 παρατέρα το βράδυ και ξεκινάμε με το πρόγραμμα. Σκόπια, Αυστρία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Δανία, Γεωργία, Ιρλανδία, Γιβραλτάρ, Ισπανία, Σουηδία, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το μάτς που ξεχωρίζει, Σουηδή συνέδρα των Ισπανών, Λετωνία, Σλοβενία, Μάλτα, Ρουμανία, νησιά Φερόνη, Νορβηγία, Ουκρανία, Λουξεμβούργο και Πολωνία, Ισραήλ, Σερβία, Λιθουανία επίσης και Τσεχία, Μαυροβούνιο είναι όλα τα απόψινά παιχνίδια. Αύριο φυσικά το ενδιαφέρον είναι στο δικό μας μάτς, της εθνικής ομάδας απέναντι στην Αρμενία του Μιχταριάν. Έτσι.
τον έχουν και τον Μιχιταριάν, θα τον έχουν στη σύνδεσή τους. Και να δούμε. Πώς, Χριστό? Ναι. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και ποια θα είναι η προσέγγιση της εθνικής ομάδας στο παιχνίδι. Δεν νομίζω να μπει το ίδιο νοθρίο όπως μπήκε με την Ιταλία. Αν και εδώ υπάρχει και ένα ωραίο στατιστικό που έχει προκύψει από εμάς του Σαββάτου. Ωραίο, όχι καλό για την εθνική. Αλλά είναι στοιχείο που μπορούμε να το λάβουμε υπόψη. Στα 6 μάτς με τον Άγγελο Αναστασιάδη στο τιμόνι, στον πάγκο, έχει δεχτεί 8 γκολ όλα σε πρώτο ημίχρονο των αγώνων. Δεν έχει δεχτεί κανένα στο δεύτερο μέρος, όλα τα δέχεται στο πρώτο μέρος. Θέλει να το σπάσει φυσικά αυτό αύριο και να πάει για την νίκη. Λοιπόν, πριν όμως περάσουμε σε αυτά και πριν πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, πάω Κάρι και Ηρακλή, για τον οποίο θα μας ενημερώσει σήμερα ο Γιώργος Ματιούκης, γιατί κάτι πάει να κινηθεί και εκεί. Ναι, ο Χρήστος κουνάει το κεφάλι. Ναι, αρνητικές είναι οι εξελίξεις βέβαια, αλλά κάτι υπήρξε, να μας τα πει ο Γιώργος Ματιούκης συνέχεια. Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Κοκολάκο, τον συνάδελφο και φίλο από το festival.gr, για να μας δώσει το μαγκαζίνο μας εδώ το καθημερινό. Τι κάνεις, Βαγγέλη? Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Καλά είμαστε. Μας έχει τρελάνει ο καιρός λίγο. Είχε, ναι, και χθες στη Χαλκιδική τους έπιασε ένα ξαφνικό μπουρούνι. Έτρεχαν άρον-άρον τις παραλίες για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη πίσω. Ναι. Έτσι θα μας πάει. Καλλιέργειες. Ναι, χαμός. Τι γίνεται στα υπόλοιπα? Είχαμε θεματάκια το βράδυ, έτσι, εδώ στην πόλη. Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, Γιώργο, είχαμε δύο εμπριστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα Τούρκων διπλωματών και πιο συγκεκριμένα στο όχημα ενός υπαλλήλου του τουρκικού προξενείου και σε ένα όχημα Τούρκου υπαλλήλου της Παλαιστινίας Τράπεζας. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 5. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 5 παρατέταρτο στην οδό Χάλκης και η δεύτερη σημειώθηκε στις 5 παραπέντε στην συμβολή των οδών Σουλιώτη και Καλλιδοπούλου. Το γεγονός αυτό προξένησε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτες και ανέτοιμες τις ανέργειες αυτές. Ναι. Καταλαβαίνεις, ήταν ένα σημαντικό περιστατικό που έκανε και το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση. Βέβαια. Σήμερα, από σήμερα το βράδυ, Γιώργο, να πούμε και την μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο ξανά. Επίσημα πλέον, έτσι, το περιμέναμε ούτως ή άλλως, αλλά μπαίνουμε και επίσημα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου στις 6.30 προκειμένου να ζητήσει και επίσημα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, την διάλυση της Βουλής, ώστε να μπούμε και επίσημα πλέον σε προεκλογική περίοδο για εθνικές εκλογές αυτή την φορά. Και θα μας μένει ένας μήνας λογικά, έτσι? Ναι, 7 Ιουλίου είναι λιγότερο από 7 Ιουλίου θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο έθριο του Μεγάρου Μουσικής προκειμένου να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Οπότε όσο καθίσαμε, τώρα θα έχουμε τις εθνικές εκλογές. Πάμε πάλι, από την αρχή. Και με πιο βαρύ πρόγραμμα για εσάς. Σίγουρα. Και για να το συνδέσουμε λίγο και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές που πέρασαν, σήμερα, Γιώργο, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Χωρίς νέα διοίκηση ακόμη, έτσι? Όχι, η νέα διοίκηση θα αναλάβει από 1η Σεπτεμβρίου. Απλά είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα πάει πλέον ως ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Πλέον τα Δημοτικά Συμβούλια, Γιώργο, δεν έχουν σημαντικά θέματα μέσα στο καλοκαίρι. Είναι απλά τυπικά θέματα καθημερινότητας για τους πολίτες. Οπότε είναι και πιο χαλαρά και εμείς οι δημοσιογράφοι έτσι θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τα παραδημοτικά, τις συνεργασίες, το τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας την πρώτη μέρα, τι θα πει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης γι' αυτόν. Μάλιστα. Οπότε θα κινηθούμε σε τέτοια επίπεδα σήμερα. Ωραία, μάλιστα. Έχουν το ενδιαφέρον τους και αυτά, έτσι υπάρχει το παρασκήνιο. Σίγουρα. Ωραία, Βαγγέλη, να σας ευχαριστήσω. Καλό σου μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Κοκολάκο, δημοσιογράφο της ιστοσελίδας Festival.gr, στην καθημερινή έτσι, ενημέρωση που μας δίνει για τα υπόλοιπα θεματάκια που υπάρχουν στην πόλη και όχι μόνο. Μιας και είπε για τις εκλογές, που από σήμερα θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Είχαμε και την ανακοίνωση στον ΑΝΕΛ ότι δεν θα κατέβουν. Είναι έτσι και ένα θεματάκι αυτό που σχολιάζεται έντονα τις τελευταίες ώρες. Μετά την χθεσινή. Χθες το ανακοίνωσαν, Χρήστο. Ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν και με τα υπόλοιπα θεματάκια. Και σιγά σιγά να πάμε να περάσουμε και στα δικά μας. Τα αθλητικά, τα μεταγραφικά και ό,τι άλλο υπάρχει στο προσκήνιο. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα βλέπω μπροστά μου τις δηλώσεις που έκανε πάλι. Πήρα λέει τρεις τίτλους φέτος, πήρε με την Juventus, πήρε το χθες το Nations League και λέει τι άλλο να κάνω για να πάρω τη χρυσή μπάλα.
Από μόνος. Το αφήνω πάνω σας. Λέει ότι ψηφίσετε. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η μάχη. Πάντως ο Πορτογάλος έκανε σαν τρελός χθες για τον τρόπο του Nations League. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Εντάξει, σε μια χρονιά που δεν κατάφερε να πάρει το Champions League επί από 3 χρόνια. Πανηγύρισε έτσι και το Nations League. Κούπα είναι. Κούπα. Αυτός είπαμε και τάβλη να παίζει. Άμα του δώσει κούπα να σηκώσει, τα ίδια σκηνικά θα κάνει. Ωραία, και πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα για να περάσουμε στα Τουάρι, να μας δώσει ό,τι υπάρχει εκεί, γιατί υπάρχει κινητικότητα στα μεταγραφικά. Ο Νίκος, ο οποίος μίλησε και με τον Ιντέγε σήμερα, όπως διαβάσαμε. Έτσι, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Δεν σου είπε πολλά ο Ιντέγε, αλλά κάτι αποκάλυψε. Επιβεβαίωσε, για να ακριβεί. Επιβεβαίωσε, εντάξει, αυτό το οποίο ξέραμε εδώ και περίπου 5 μέρες, ότι δηλαδή είναι σε επαφές με τον Άρη για τη νέα σεζόν, όπως επιβεβαίωσε εμέσως βέβαια, εάν προσέξεις λίγο τα λεγόμενά του, ότι εύκολος διαπραγματευτής δεν είναι. Ναι, ναι, και ότι ναι. Δεν υποχωρεί τουλάχιστον για την ώρα όσον αφορά τις οικονομικές του απαιτήσεις. Αυτό γιατί, το μακάρι να φτάσει στα θέλω μου είναι σαν να λέει, εγώ δεν τις περιμένω, μακάρι να μπορέσουν να με ικανοποιήσουν, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, δηλαδή φαίνεται ότι από αυτό το μακάρι να φτάσει στα θέλω μου φαίνεται ότι για την ώρα ο παίχτης δεν υποχωρεί. Δεν έχει δώσει βέβαια ακόμα οριστική απάντηση, αλλά τα θέλω του Ιντέγε είναι απαγορευτικά για τον Άρη, νομίζω. Είναι πολλά τα λεφτά. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αποκλείουμε τελώς και το ενδεχόμενο να σου δώσουν τα χέρια τελικά οι δύο πλευρές, αν και θεωρείται αρκετά δύσκολο, είναι η αλήθεια. Με τον Άρη ως γνωστόν να ενεργοποιεί και την εναλλακτική που έχει και να την έχει stand-by σε περίπτωση που να βαγίσει οριστικά του Ιντέγε. Άλλωστε, η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι και αυτή που εκτός απρόπτου θα φέρει και τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα του φόρου. Ο Άρης δεν θέλει να χάσει πολύ χρόνο με αυτή την περίπτωση και θέλει να κλείσει άμεσα τον ποδοσφαιριστή που προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης και είναι πιθανό αυτή την εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά, να το πετύχει κιόλας. Σε γενικότερα σε μια εβδομάδα που ίσως φέρει εξελίξεις μεταγραφικά όχι μόνο στο θέμα του φόρου αλλά και στις υπόλοιπες βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Άρης για τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Ο Καρυπίδης με τον Διαμαντόπουλο ήταν και στο ΆΚΑ προχθές. Για το Σιώπη περισσότερο, λες, ή πήγαν να δουν κανένα Μπονούτσι ή τίποτα να αναφέρουν στον Άρη. Επειδή ψάχνουμε και στόπερ κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι πόνεσαν τα μάτια τους. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είχαν ένα λόγο να πάνε ο οποίος ήταν ο Σιώπης, ο οποίος αγωνίστηκε και τα πήγε και σχετικά καλά κιόλας. Δηλαδή, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ναι. Έδωσε λίγη ταχύτητα τουλάχιστον σε μεσαία γραμμή, γιατί στο πρώτο μέρος ήμασταν. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, όταν πας με Σάμαρη Κουρμπέλη, ξέρεις ότι πας πολύ, με πολύ αργό κέντρο. Εντάξει, έκανε αυτή την επιλογή ένας Ιάδης, γενικότερα και αυτή και πολλές άλλες επιλογές του. Και με το Σιώβα εκεί να πάει να παίξει σαν εξάρι, τώρα αυτό που είδαμε ήταν. Και με το Σιώβα σαν έξι τώρα, ναι, εντάξει. Είπαμε, OK, παίζει με την Ιταλία, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις και τόσες αλχημίες και πιθανόν να τις πληρώσει κιόλας άμα δεν κερδίσει αύριο. Τέλος πάντων, εντάξει, βρέθηκαν στο ΆΚΑ, ήταν το Σιώπη. Ο Σιώπης που εντάξει, θα δώσει και το αυριανό παιχνίδι, δεν ξέρω τώρα αν θα παίξει ή όχι, αλλά θα πάρει και κάποιες extra μέρες άδεια. Λόγω της παρουσίας του στην Εθνική όλο αυτό το διάστημα για να ξεκουραστεί κιόλας λίγο παραπάνω και να σωματωθεί μετά στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια ακόμα επίσημα το πρόγραμμα, αλλά το περιμένουμε. Νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει η ανακοίνωση της ΠΑΕ για το πρόγραμμα της προετοιμασίας, δηλαδή πότε ξεκινούν οι παίκτες, η πρώτη συγκέντρωση, τα αργομετρικά, η πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και το πρώτο διάστημα μέχρι να αναχωρήσει ο Άρης για την Ολλανδία και φυσικά και το πρόγραμμα της Ολλανδίας μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα ζητηματάκι που έχει προκύψει είναι αυτό με το Σούντγκρεν, ο οποίος χθες ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ότι έρχεται στον Άρη, προλάβανε σου ήδη τους κεντρινόμαυρους. Η ΑΕΚ βέβαια σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι ο παίκτης θα χτίσει στην Θεσσαλονίκη 18 Ιουλίου. Αυτό δηλαδή που ανέφερε και η συμφωνία Άρη και ΑΕΚ. Mm-hmm. Όταν δώσανε τα χέρια τον περασμένο Απρίλιο. Το νέο δεδομένο προκύπτει και από ό,τι φαίνεται ούτε στον Άρη το γνωρίζανε ότι αν ο παίχτης αγωνιστεί τελικά στα προγραμματικά του Champions League δεν θα μπορεί να παίξει με τον Άρη στα προγραμματικά του Europa. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, ναι. Όχι. Είναι πρόβλημα αυτό γιατί ο Άρης τον προορίζει για βασικό, έτσι. Είναι πρόβλημα γιατί τον προορίζει για βασικό και θα υπάρξει ερώτηση της ΠΑΕ στην ΕΠΟ για την ερμηνεία του συγκεκριμένου καονισμού. Και αν μπορεί ο Σούντγκρεν να αγωνίσει στα προγραμματικά του Europa League, εφόσον παίξει και με την ΑΕΚ στα προγραμματικά του Champions League. Ναι. Πάντως, αν δεν τα καταφέρει, τότε αυτό θα είναι πρόβλημα σίγουρα για τον Άρη. Εντάξει, όχι, θα χαθεί και ο κόσμος, αλλά τον υπολόγιζε και να τα παιχνίδια. Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει ότι θα έρθει και στις 18 Ιουλίου. Ο Σούντγκρεν πιέζει την ΑΕΚ και θα πιέσει την ΑΕΚ να έρθει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ενδεχομένως να προλάβει και ένα κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Αυτό θα ήταν καλύτερο για τον Άρη, αλλά. Αυτό θα ήταν καλύτερο, εντάξει, θα το προσπαθήσει ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αν δεν τα καταφέρει και δεν έχει και δικαίωμα να αγωνιστεί μετά με τον Άρη στα προκριματικά,
τότε θα πρέπει να βρουν στον αγαλακτική. Ναι. Για Ντουάρτε περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις, Νίκο. Έχει ουσιαστικά κλείσει το θέμα μετά τη χθεσινή του αύξηση. Να περάσει από ιατρικές, σήμερα δεν έχει περάσει ήδη. Είχε χθες το βράδυ για ένα ραντεβού με τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε με κουστοδί, έρθε κιόλας ο Ντουάρτε, δηλαδή είχε 3-4 νοματέους μαζί του και τον περίμενε και ο Ελλάδα εκπροσωπός του κ. Καπαγιανίδης. Θα περάσει σήμερα ιατρικές, δεν τις έχει περάσει ήδη. Θα ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αργά το βράδυ θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για την επισημοποίηση της συγκεκριμένης μεταγραφής. Μάλιστα, την αναμένουμε οπότε. Ωραία. Έγινε, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ που αξίζει να αναφέρουμε. Αυτά. Ωραία, αυτά για την ωραία. Περιμένουμε περισσότερο. Απόγευμα. Έτσι, έτσι, στις 5. Καλή συνέχεια, Νίκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Περιμένουμε την ανακοίνωση για το Τουάρτε και περισσότερα φυσικά με λεπτομέρειες στο All About Άρης On Air εδώ στο Λίμπρο 107,4 στις 5. Μπορεί να έχει ανακοινωθεί κιόλας ο Ολλανδός μέχρι εκείνη την ώρα. Θα το δούμε. Υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ πριν από λίγα λεπτά για συνεργασία με τον Βαγγέλη Παζαρτζίδη. Ανακοινώνει ότι υπεύθυνος κτηριακών εγκαταστάσεων και αθλητικών υποδομών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Παζαρτζίδης. Είναι η εταιρεία του ή άλλους που είχε αναλάβει τα έργα ανακαίνησης στο ολικό lifting, στο Κλεάνθης Βικελίδης, που συνεχίζουν να προχωρούν αυτό το διάστημα για να μεταμορφωθεί πραγματικά το Κλεάνθης Βικελίδης σε ένα αρκετά πιο βελτιωμένο και σύγχρονο γήπεδο. Και όπως ανακοινώθηκε, πήρε και το πόστο του υπεύθυνου κτηριακών εγκαταστάσεων και αθλητικών υποδομών. Αυτά και με τον Άρη. Και σιγά σιγά θα πάμε να περάσουμε στο πρώτο break, στο πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής εδώ, Λίμπερο Παντού. Να πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε και με Ηρακλή και με ΠΑΟΚ. Με Ηρακλή με τις αρνητικές είναι οι αλήθειες που έχουν προκύψει από χθες, καθώς δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση με το θέμα του Αφημί. Όχι ότι αυτό θα ήταν ιδανική λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση για τον Ηρακλή και πού μπορεί να οδηγήσει, τι μπορεί να περιμένουν στο μέλλον των Κιανόλευκων για την επόμενη μέρα. Πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε σε λιγάκι πιο αναλυτικά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Κιός στη ρύθμιση του ηχού. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 3. Πριν ξεκινήσει το πέναλτι. Τα είπαμε νωρίτερα στο καθιερωμένο μας μαγκαζίνο με ό,τι άλλο συμβαίνει, με τα υπόλοιπα, τη σημαντικότερα νέα εδώ στην πόλη και όχι μόνο, μιας και θα πάμε και προεκλογικά αυτή την περίοδο, τον επόμενο μήνα, όπως θα ανακοινωθεί και επίσημα από σήμερα. Τα είπαμε και για τους Πορτογάλους που πήραν το Nations League, με τον Ρονάλντο να κάνει σαν τρελός. Τώρα βλέπω πάλι τα πλάνα, ο Φερνάντο Σάντος. Η Πορτογαλία δεν είχε τίποτα πριν τον Φερνάντο στην τεχνική ηγεσία και τώρα έχει δύο τίτλους. Έχει γράψει ιστορία, αν μη τι άλλο. Ο γνώριμός μας Φερνάντο. Είμαστε ούτως ή άλλως σε ρυθμούς προκριματικών Euro 2020 αυτές τις μέρες, με τα παιχνίδια που είχαμε Παρασκευή, Σάββατο και αυτά που θα ακολουθήσουν για την τέταρτη αγωνιστική σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ που παίζει η Εθνική με την Αρμενία. Νωρίτερα είχαμε και τις δηλώσεις του Άγγελου Αναστασιάδη που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για την κακή εμφάνιση του Σαββάτου κόντρα στην Ιταλία. Και τώρα σιγά σιγά θα πάμε να τα πούμε και για τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής δεν ξέρω, οδηγείται στο αδιέξοδο. Γενικότερα πάντως είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όλο το τελευταίο διάστημα. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κάποια λύση. Σε χθεσινό ραντεβού που υπήρχε ανάμεσα στον Παπαδόπουλο και Αχιλέα Μπέο για την υπόθεση του Αφημί της ομάδας του Βόλου, δεν φαίνεται να βρίσκει κάποια λύση, καθώς ο κ. Μπέος θέλει να παραμείνει ομάδα στο Βόλο. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να έχει κατά το Βόλο σε καμία περίπτωση και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη υπόθεση. Αναλυτικό τώρα όμως τώρα θα μας δώσει όλα τα νέα που υπάρχουν για τον Ηρακλή και για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο ειδικός στο Κιανόλευκο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζιούκης, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Το τι μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορώ να σου το πω. Και αποφεύγω όλους αυτούς τους μήνες να κάνω το μάτι τη ρεσία. Στην ερώτηση τι θα γίνει, πλέον έχω μάθει, Γιώργο μου, να λέω δεν ξέρω. Προτιμώ να λέω δεν ξέρω, παρά να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη. Γιατί στον Ηρακλή πραγματικά δεν μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ναι. Έχουμε την εμπειρία αυτών των ετών, τουλάχιστον, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να μην πιστεύουμε εύκολα, να μην εμπιστευόμαστε εύκολα
και να μην ακούμε πάντα όσα μας λένε ή να μην πιστεύουμε όσα διαβάζουν. Λογικό, με όλα αυτά που έχετε ζήσει στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έχουν όχι η δεύτερη ανάγνωση και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη κτλ. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να πιστέψω και φαντάζομαι και αρκετός κόσμος ότι η αιτία του ότι χθες να χρησιμοποιήσω μια έκφραση κλισέ, να βάγισε η υπόθεση έχει να κάνει με την έδρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λες ότι υπήρχαν και άλλα ζητήματα που δεν βρέθηκε χρήση τομή. Δεν είναι δυνατόν στο τελευταίο και πιο κρίσιμο ραντεβού να τίθεται θέμα έδρας. Πρώτο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που συζητιέται στην πρώτη επαφή που είχαν οι δύο πλευρές, για να μην το εξειδικεύσω και πω Παπαδόπουλος Μπέος, λέω οι δύο πλευρές, έτσι, του Ηρακλή και του Βόλου, ήταν αυτό. Βέβαια. Πώς θα γίνει, πού θα παίξουμε, τι θα γίνει με το όνομα, τι θα γίνει με το σήμα, τι θα γίνει με τα χρώματα της φανέλας, τι θα γίνει με την έδρα. Τα βασικά ζητήματα. Τα μιλάς αυτά και μετά πας στο οικονομικό. Είναι. Δεν γίνεται χθες, βάσει των όσων μετέφεραν και δήλωναν οι διοικούντες της Παϊρακλής, γιατί υπάρχουν τοποθετήσεις του Τόμου Παπαδόπουλου τις προηγούμενες μέρες, ήταν ότι τελειώνουμε, έχουμε ένα τελευταίο ραντεβού. Και η πλευρά του κύριου Στάθη Καραντώνη το ίδιο μετέφερε τις προηγούμενες μέρες του αντιπρόεδρου της Παϊρακλής. Ότι το Σαββατοκυριακό κάνουμε το τελευταίο ραντεβού και είτε τα βρίσκουμε και το ανακοινώνουμε, είτε δεν τα βρίσκουμε. Δεν γίνεται λοιπόν να είμαστε τόσο ηλίθιοι και να πιστέψουμε ότι στο τελευταίο ραντεβού τέθηκε το θέμα έδρας. Προφανώς, ναι. Πέρα του ότι όπως ξέρουμε, η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει δύο έδρες. Θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια που ανέβηκε στη Super League η Δόξα Δράμας, πού έπαιξε Γιώργο? Στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο έπαιξε. Δεν έπαιξε στη Δράμα. Ναι. Άρα αν ο Τόμ Παπαδόπουλος γινόταν κάποια στιγμή μεγαλομέτοχος του νου που σου Ηρακλής, Βόλου κτλ., θα μπορούσε κάλλιστα να δηλώσει δεύτερη έδρα το Καφτατζόγλιο και ουσιαστικά να ήταν πρώτη. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε, γιατί το είπαν χθες και οι δύο πλευρές, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι συνεννοημένοι ή όχι, αυτό είναι παρασκήνιο και ίντριγκα. Μπορούμε να το πούμε για να ίντριγκάρουμε. Να λένε ότι δεν είναι το οικονομικό το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι η έδρα. Αυτό συζητιέται την πρώτη φορά. Σωστά, έτσι. Πώς θα προχωρήσουν στις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις αν δεν έχει γίνει. Είναι σαν να βρισκόμαστε εμείς οι δύο και θες να μου πουλήσεις το σπίτι σου. Να έχουμε κάνει τρία ραντεβού, να έχουμε βρεθεί και στην Αμερική με τον πρόεδρο, γιατί ο πρόεδρος του Βόλου, δεν είναι ο Μπέος φυσικά, ο Μπέος κινεί τα νήματα, ο πρόεδρος είναι, του Βόλου είναι δήμαρχος, φαίνεται, άλλωστε δεν θα μπορούσε. Ναι. Ναι, αυτός που φαίνεται είναι Ελληνοαμερικανός, συγγνώμη, και γνωρίζεται λόγω Αμερικής με τον Παπαδόπουλο και έχουν βρεθεί και στην Αμερική. Δεν γίνεται να έρχομαι εγώ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη να μου πουλήσει το σπίτι του και στο τελευταίο ραντεβού από τα τρία που κάναμε να μου λέει, ξέρεις τι, δεν έχει παράθυρα το σπίτι. Ναι, είναι βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα έπρεπε να... Ναι, δεν έχει μπαλκόνια και ξέρω εγώ, είναι οι πόρτες κλειδωμένες. Γίνεται αυτά να τα λέμε στο τελευταίο. Από αυτά ξεκινάς. Έτσι. Και ξεκινάω με αυτό γιατί υπάρχουν πλέον δηλώσεις καταγεγραμμένες και του Αχιλλέα Μπέου και του τον Παπαδόπουλου που λένε το ίδιο πράγμα. Ότι το πρόβλημα δεν ήταν το οικονομικό αλλά ήταν η έδρα. Ότι δεν μπορεί να φύγει ο Βόλος από το Βόλο. Καταρχάς, αν μιλάμε για συμφωνία δεν θα μιλάμε για Βόλο. Ναι. Θα μιλάμε για τον Ηρακλή. Και επαναλαμβάνω, μπορείς κάλλιστα να δηλώσεις δύο έδρες, όπως όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες. Μπορεί ο πολύς ο κόσμος αυτό να μην το ξέρει. Είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να δηλώνουν δύο έδρες. Και αν μιλήσουμε για ένα σενάριο της άλλης πλευράς που να θέλει έδρα στο Βόλο, και δηλαδή να συνεχίσει η ομάδα σαν είναι η ομάδα του Βόλου, αλλά ο Ηρακλής να αγοράσει το αφημί, τότε ποιο το νόημα? Δεν αγοράζει αφημί. Δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, αυτό ναι, δεν είναι ακριβώς ναι, έτσι, αλλά δεν επί είναι της ουσίας. Δεν είναι συγχώνευση. Ναι. Δηλαδή, ο νούπου σου Βόλος, εάν προχωρούσε το οποιοδήποτε deal, θα άλλαζε σήμα, θα άλλαζε έδρα, θα άλλαζε ονομασία
και θα άλλαζε και χρώματα φανέλες. Εκτός και αν φορούσε μπλε άσπρο, έτσι, αν ήταν, ξέρω εγώ, η Λαμία, ναι, δεν θα χρειαστεί να το κάνει αυτό. Όπως έγινε στην περίπτωση με την ΑΕΠΟ 2 Κατερίνης. Ναι. Φορούσε κυτρινόμαυρα, από ό,τι θυμάμαι. Και αυτά αλλάξανε σταδιακά. Τώρα, το ρεπορτάζ που δώσαμε χθες, το μεσημέρι, στην εκπομπή του Σταμάτου Μουρελή, που ήταν μαζί με τον Δημήτρη και λέγανε για το στοίχημα, το Δαναξί, έχει να κάνει με το οικονομικό. Και να μην κοροϊδευόμαστε. Εκεί είναι που το πρόβλημα, κάποιος, έτσι, που δεν τα βρίσκουμε. Αν θέλει κάποιος να πιστέψει ότι το πρόβλημα είναι η έδρα, ας το πιστέψει. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Και εμένα δεν μου ακούγεται φυσιολογικό να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μαζί μου μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Όχι, μαζί. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες καταρχήν. Πιστεύω δεν πιστεύω αν είναι αυτό το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να φτάσαμε σε αυτό το ραντεβού τώρα, μετά από υποτίθεται συζητήσεις που πρέπει για να ζητεί αυτό. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο που δεν μπορεί εύκολα να γίνει πιστευτό. Τα πρώτα δύο ραντεβού τι λέγανε. Έλαντε, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δήλωση του Τόμ Παπαδόπουλου καταγεγραμμένη την προηγούμενη εβδομάδα, που έλεγε θέλουμε όλα να τα τελειώσουμε και λέω στον κόσμο να πάρει διαρκείας. Να πάρει διαρκείας πού, για να πάει στο Βόλο. Έλατε. Δηλαδή πρέπει να είσαι αφελής τουλάχιστον. Έτσι, έτσι είναι. Ναι. Δεν... προετοιμάζεις κάτι εδώ και δύο μήνες. Εδώ και δύο μήνες, μη σου πω και παραπάνω, ασχολούνται με το θέμα Βόλου. Έχουν κάνει ραντεβού, έχουν κάνει συζητήσεις. Κάθε μέρα μιλάνε με την πλευρά του Βόλου. Και χθες θυμήθηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα έδρας. Εντάξει, οκ. Όποιος θέλει να το πιστέψει, επαναλαμβάνω, ας το πιστέψει. Και το μεταξύ και στο Βόλο αρχίζουν προετοιμάζονται για να στήσουν ομάδα, δηλαδή ανεξάρτητα με το θα γίνει το Ηρακλή. Στο Βόλο έχουν κάνει μεταγραφές. Ναι, γίνονται κανονικά δηλαδή. Προετοιμασία στην Ιταλία, από ό,τι ξέρω 24 Ιουνίου είναι η πρώτη, τέλη Ιουλίου πάνε Ιταλία για φιλικά, τέλος πάντων είναι δικαίωμά τους. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Ηρακλή. Και ποιο είναι το οικονομικό. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο οικονομικό, όχι μόνο το τι ζητάει η πλευρά του Βόλου και το τι δίνει ο Παπαθανασάκης, είδες. Πού τον θυμήθηκες. Τι που τον θυμήθηκα. Ναι. Μοιάζουνε πάρα πολύ. Σωστό. Έχουν και το δύο παπά μπροστά. Αυτό να μου πεις. Ο Παπαδόπουλος. Μοιάζουν στο αποτέλεσμα, έτσι. Καταστροφική διοίκηση του ενός, καταστροφική και του άλλου. Αυτό εννοώ. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τόμ Παπαδόπουλος έχει καταστρέψει τον Ηρακλή. Τον έχει οδηγήσει. Αυτή είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό φαίνεται. Ναι, κατηγορία από εκεί που τον βρήκε. Έτσι. Το θέμα λοιπόν με τις δύο πλευρές και το οικονομικό, Γιώργο, είναι οι εγγυήσεις. Είναι το κατά πόσο η πλευρά του Μπέου και του Χ Μπέου και του Χ Βόλου και του Χ Προέδρου του Βόλου από την Αμερική πείθεται χωρίς εγγυήσεις ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος αυτά που λέει θα τα κάνει. Ναι. Γιατί θυμίζω ότι πήγε να πάρει τον Άρη με δόσεις. Θυμίζω ότι εδώ από αυτά που είχε δεσμευτεί έκανε πολύ λίγα, δεν ανέλαβε τίποτα που αφορά τον Παπαθανασάκη, ενώ ήξερε ότι πρέπει να τα αναλάβει. Να δεχτώ ότι άλλα του είπαν και άλλα εμφανίστηκαν, ότι για παράδειγμα αυτό που λέει ότι εμένα μου είπαν 1,5-2 εκατομμύρια και είναι πολλά περισσότερα. Οκ, αφού σου είπαν πολλά περισσότερα, τακτοποίησε τα 1,5-2 που ήξερες ότι θα αναλάβεις και τα πολύ περισσότερα τα βλέπουμε. Έτσι είναι. Εσύ δεν τακτοποίησες τίποτα. Δεν ανέλαβες τίποτα. Σε κυνηγάει ο Λουκίνα, σε κυνηγάνε οι 11, σε κυνηγάνε όλοι. Το ήξερες ότι θα σε κυνηγήσουν. Ναι. Τι έκανες, γι' αυτό είναι το θέμα. Ναι, όλο το χρόνο. Ήξερες για την Επιτροπή Επιτήρησης ότι θα σου αφαίρεσουν 3 βαθμούς. Δεν κατέθεσες φάκελο. Και ουσιαστικά έτσι έπεσε και η ομάδα. Και να πω και κάτι άλλο για το θέμα του Βόλου. Πριν πάω στις λεπτομέρειες του οικονομικού. Στις όποιες λεπτομέρειες, γιατί να διευκρινίσω κάτι, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, το ρεπορτάζ, πιστέψτε με, είναι με το σταγονόμετρο και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για τον Μπέο και για τον Παπαδόπουλο. Οπότε καθένας βγάζει συμπεράσματα, ναι. Τι ναι, μπορείς δεν να είναι πιστέψεις εύκολα τα πράγματα, και να αντλείς πληροφορίες και δεν μπορείς να πιστέψεις αυτά που σου λένε. Ναι. Οι όσοι σου τα λένε, γιατί οι ίδιοι σου έχουν δώσει το δικαίωμα να μην τους πιστεύεις. Έτσι, ναι. Τα λεγόμενα και οι πράξεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Μπορώ να καταγράψω ένα κάρο από αυτά που είπαν στις συνεντεύξεις τύπου οι διοικούντες του Ηρακλής, οι δύο που δώσανε, και να καταγράψω μετά και το τι έγινε σε σχέση με αυτά που είπανε. Μέρα με τη νύχτα. Ναι. Ανοίγω λοιπόν παρένθεση και λέω ότι εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν γίνεται να κάθεσαι στο τραπέζι
διαπραγματεύσεων, γιατί δεν μιλάμε για συζητήσεις, χθες ήταν, υποτίθεται, η τελική διαπραγμάτευση. Ναι, θα έκλεινε η υπόθεση. Το κάνουμε το deal ή δεν το κάνουμε. Και να μην έχει κάνει φίλο και φτερό τα πάντα η νομική υπηρεσία του Ηρακλή, ώστε να μην φτάνουν στο σημείο να μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με την έδρα. Τώρα για το οικονομικό. Ως γνωστόν, ένα μεγάλο μέρος από αυτά που καλείται να δώσει η πλευρά του Ηρακλή στην πλευρά του Βόλου είναι η εκχώρηση των τηλεοπτικών. Θα είναι 1 εκατομμύριο, θα είναι 1,5 εκατομμύριο, θα είναι κάτι παραπάνω. Δεν το ξέρουμε ακριβώς, γιατί θα τα καθορίσει και πού θα είναι ο Βόλος. Πού θα ήταν ο Βόλος, θα είναι στην ΟΒΑ, θα είναι στην ΕΡΤ, ναι, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Πες ότι είναι 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Μια νεοφώτιστη ομάδα, ο Βόλος κτλ. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο δεν θα το βάλει ποτέ στα ταμεία του Ηρακλής. Θα εκχωρηθεί και θα πάει στο Βόλο. Υπάρχει όμως και μια διαφορά ακόμα οικονομική που θα πρέπει στην πάροδο του χρόνου η πλευρά του Παπαδόπουλου να την καλύψει. Και εδώ τίθεται η διαφορά. Μπορεί να την καλύψει. Μπορεί να πείσει την πλευρά του Βόλου ότι μπορεί να την καλύψει. Μπορεί να δώσει εγγύησεις. Από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση όχι. Γι' αυτό και χθες και σήμερα επιμένω και λέω ότι το θέμα είναι οικονομικό. Ναι, και εκεί κολλάει, δεν είναι τώρα ούτε έδρες ούτε... Και ότι, το θέμα είναι ότι ο Τιόν Παπαδόπουλος δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το πράγμα, γιατί οι εγγυήσεις έχουν να κάνουν και με το εγχείρημα. Δηλαδή, εγώ να σου δώσω το αφημί. Είμαι εγώ Βόλος, ωραία. Σου δίνω το αφημί. Μου δίνεις το 1,5. Θέλω όμως να μου εγγυηθείς ότι αυτή η ομάδα δεν θα διαλυθεί σε ένα μήνα. Μπορείς. Ναι, μπορεί. Ακριβώς. Και άλλο, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια. Μην έρθεις αύριο μεθαύριο και μου πεις ότι ξέρεις τι, σου εκχώρησα το 1,5, δεν έχω λεφτά να βάλω. Θα κατεβάσω μια ομάδα απλά να πάει για την παραμονή που δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω. Δηλαδή, φέτος είχαμε πολλές καραμέλες που έλειωσαν με δικαιολογίες από την ΠΑΕ Ηρακλής. Του χρόνου ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα κάνει μια συνέντευξη στην Ποτόμα Παπαδόπουλος και θα πει, ξέρετε τι, εκχώρησα το 1,5. Δεν τα έχουμε αυτά τα λεφτά, τα δώσαμε στο Βόλο, οπότε δεν έχουμε έσοδα. Έτσι, με αυτά που έχεις δει στον Ηρακλή και όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο αυτό το σενάριο. Τα λέω όλα, όλα τα λέω, γιατί είμαστε όχι καχύποπτοι, δηλαδή κάτι παραπάνω. Και είναι λογικό. Κάτι είναι πολύ λογικό. Παραπάνω. Το θέμα είναι σε περίπτωση που πούμε ότι δεν προχωράει υπόθεση. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, όλα εδώ αυτά τα ζητήματα, πρόβλημα. Τα προβλήματα εδώ... και κλείνει το κεφάλαιο αυτό. Τελειώνει η ιστορία με τον Βόλο. Τεράστιο αρνητικά. Πρόβλημα. Μετά τι γίνεται. Τεράστιο πρόβλημα. Μετά τι γίνεται, δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Γιατί ίσως δεν υπάρχει και κάτι, έτσι. Κοίταξε, σενάρια. Δηλαδή, πρώτο σενάριο. Να ψάξουν άλλο αφημί. Ομάδας όχι που Super League, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη. Είτε Β, Super League 2 δηλαδή, ναι. Είτε Football League. Ναι. Και το λέω αυτό, μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να πει, μα Football League είναι, αλλά δεν θα είναι με το μείον 33. Θα είναι καθαρός όμως. Ναι, και χωρίς το να φέρει, γιατί άμα ξεκινήσει Football League με μείον 33, πέφτεις αυτόματα. Ναι. Ναι. Πέρα από αυτό, καλά κάνεις και το θυμίζεις, είναι και το ότι πλέον η Football League είναι επαγγελματική. Ναι, μεν είναι τρίτη εθνική κατηγορία στη σειρά, δηλαδή Super League 1, Super League 2, Football League, δηλαδή τρίτη τη τάξη κατηγορία, αλλά πλέον δεν είναι γάμα εθνική όπως πρόπερση και πέρυσι, που είναι ερασιτεχνικά τα σωματεία. Θα και τηλεοπτικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είσαι ΠΑΕ, εντάξει, τους έδωσε ο Βασιλιάδης ένα... Ναι, μπασουρούς θα υπάρχει όμως. Ένα, ναι. Ένα περγαμόντο να γλυκαθούν. Ναι. Και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, Γιώργο. Ναι. Γιατί μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο και να πει εγώ τον πεταλάβω. Να αλλάξει όλα, ναι. Και τις συμφωνίες με την ΕΡΤ και όλα, ναι. Θα είναι στη Super League 2 20 ομάδες. Ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Επίσης δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ζω στη χώρα που ζω. Όπως όλοι μας. Έτσι, όπως όλοι δεν μπορούμε να ξέρουμε και αμφιβάλλουμε για όλα. Σωστά το αναφέρεις. Ας μη θεωρούμε δεδομένο τίποτα λοιπόν ακόμη. Για τα σενάρια λοιπόν, το ένα είναι αναζήτηση άλλου αφημί. Είμαι σε θέση να ξέρω βάσει του ρεπορτάζ ότι το έχουν κάνει ήδη. Mm-hmm. Πριν το Βόλο. Α, πριν εξέλαβαν, για παράδειγμα είχαν κάνει με Β' εθνική ομάδα, με Super League 2, εξέλαβαν αρνητική απάντηση γιατί εκείνη η ομάδα δεν ήθελε να φύγει από εκεί. Όταν λέμε δεν ήθελε να φύγει από εκεί,
ήθελε και η Ηρακλής να γίνει να παίζει σε άλλη πόλη. Δεν γίνεται αυτό, γίνεται. Προφανώς ο κόσμος του Ηρακλή πώς θα είναι κοντά στην ομάδα. Θα είναι η απόλυτη εντάξει. Δεν είναι λύση αυτό. Τρολιά, δεν γίνει. Το πρόβλημα, ξέρεις, ποιο είναι, Γιώργο, πριν προχωρήσει στα υπόλοιπα σενάρια, ότι φαντάζει ως λύση, μοναδική λύση για τον Ηρακλή, μία λύση που δεν είναι λύση. Δεν είναι... Ναι, έτσι, αυτό είναι. Τα κατάφεραν, ναι, γιατί θα μπορούσαν να κάνουν διακανονισμούς, ναι, θα μπορούσαν να κάνουν σωστή διαχείριση, θα μπορούσαν να κάνουν σωστή διοίκηση, θα μπορούσαν και να κάνουν σωστή τουλάχιστον χρονιά και να είναι στη Β' Εθνική και να παλεύουν αυτή τη στιγμή να διεκδικούν 14 ομάδες, όπως κάνουν τα Τρίκαλα. Ναι. Αλλά ο Παπαδόπουλος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Β' Εθνική δεν μένει με τα χρέη. Γάμα Εθνική δεν μένει με τα χρέη από τη στιγμή που είναι επαγγελματική. Οπότε, και φεύγει. Οπότε και λέμε ότι φεύγει, γιατί και αυτό είναι ένα σενάριο. Έτσι. Φεύγει, τι γίνεται μετά. Ποιος θα αναλάβει. Θα οδηγήσει την ομάδα στο τρίτο τοπικό, στο γάμα ρεσιτεχνικό, ή θα βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει την Μπαέρα Κλής, τις μετοχές δηλαδή να πάρει του τον Παπαδόπουλου, αλλά να κουβαλάει και το 1,5-2 πόσα είναι του Παπαθανασάκη και τα υπόλοιπα. Τεράστιο αδιέξοδο. Και δυστυχώς όλα αυτά που τα λέγαμε ένα χρόνο τώρα κάθε μέρα, ήμασταν οι κακοί. Ναι. Γιατί τα βλέπαμε να έρχονται. Ήταν αναμενόμενο. Δεν θα πω τα προβλέπαμε, θα πω τα βλέπαμε. Η πρόβλεψη είναι και λίγο ρίσκο. Λες, να στην κάνω ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Εδώ πλέον φαινότανε το πράγμα. Οι ίδιοι δεν θέλαν να το δουν. Οι ίδιοι μας λέγανε στην ένταξη τύπου ότι εμείς είμαστε οι λάθος και αυτοί θέλουν να κάνουν τον Ηρακλή μεγάλο. Και ότι οι ερωτήσεις μας είναι κακοπροαίρετες. Ας μας πού, πού είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Ορίστε τώρα, ναι. Δεν θα ξεχάσω, ειδικά εκείνες τις πρώτες πρέπει να ήταν, την πρώτη μεγάλη συνέντευξη που κάνει ο Τόμ Παδόπουλος, που ότι όλοι είναι πληρωμένοι μέχρι κεραίας και μετά βγήκε ο Κλέιτον να πληρώνει. Δηλαδή, έκανε... δηλαδή από εκεί άρχισε να φαίνεται το πράγμα που θα καταλήξει. Με το καλημέρα, δεν είναι. Φάνηκε το πράγμα που θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι τώρα τι γίνεται, τουλάχιστον να βρεθεί μια άκρη, μπας και. Σου είπα τα σενάρια. Ναι, ή αμφιμία ή άλλη κατηγορία. Ή φεύγει και δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Ναι. Ποιος άλλος θα έρθει μετά με όλη αυτή την κατάσταση. Τι να πεις. Ένα, αυτό που ζητάτε νομίζω όλοι στην Ηρακλή είναι τουλάχιστον όχι μεγάλα πράγματα. Ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, ένα ήρεμο. Ένα, απλά με τα αγωνιστικά προετοιμασία. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, δεν υπάρχει πραγματικά. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί εξαίρεση. Αν είχε δει την συνομιλία που έχουμε οι συνάδελφοι, την ξέρεις. Ναι, ναι. Στο Messenger που καλούμαστε κάθε χρόνο ο καθένας να δηλώσει την άδεια του καλοκαιριού κτλ. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι το κάνουν βάσει προετοιμασίας της ομάδος. Ναι. Γιατί την ακολουθούν. Εγώ, για πες μου. Τι να δηλώσεις. Την κατηγορία δεν ξέρω ακόμα. Ναι. Την ύπαρξη ότι... της ομάδας, πού θα είναι, πού θα πει, θα κάνει. Δεν γίνεται να ζούμε έτσι κάθε χρόνο όμως. Δηλαδή είναι ψυχοφθόρο, δεν πάει άλλο. Και έδωσα ένα παράδειγμα, έτσι, δεν είμαι εγώ το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Όλος ο κόσμος είναι έτσι. Για την ψυχική μας υγεία, αυτό που λέω συνέχεια. Ότι δεν γίνεται να ζούμε κάθε καλοκαίρι έτσι. Έτσι. Γι' αυτό ο κόσμος ξέσπασε όπως ξέσπασε στο μπάσκετ πρόσφατα. Γι' αυτό ο κόσμος πάει και έχει πάρει ήδη 220 διαρκεία στο βόλεϊ. Τουλάχιστον στηρίζει αυτά τα τμήματα που. Γιατί είναι κρατιούνται. Εκεί κάτι βλέπει, ρε παιδί μου. Ναι, 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 κάτι γίνεται. Δεν είναι τόσο μαλωμένοι με την αλήθεια όπως το ποδόσφαιρο. Όντως. Μάλιστα. Ωραία, τώρα, Γιώργο. Ναι, πες μου. Για να βάλω και ένα αστερίσκο. Ναι. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να μάθω αύριο μεθαύριο ότι θα ξαναρθούν. Κι άλλο ραντεβού λες, ε. Δεν το ξέρω. Με ποια δεδομένα το θέμα είναι. Ούτε το αποκλείω. Ναι, ναι, όταν μου λένε και οι δύο ότι χάλασε η δουλειά για την έδρα. Πρώτον γελάω και δεύτερον δεν αποκλείω τίποτα. Όλα να τα περιμένεις, ναι. Ναι, και μου πονηρεύομαι γιατί δεν λένε προς τα έξω ότι χάλασε η δουλειά γιατί δεν τα βρίσκουμε στο οικονομικό. Δεν το λένε γιατί δεν θέλουν να προσβάλλουν ένας τον άλλον. Δεν το λένε γιατί θέλουν να το πνίξουν για δικούς τους λόγους. Έλα μου ντε. Θα φανεί. Δεν ξέρω. Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Μακάρι να φανεί κάτι γιατί και... αυτό ακριβώς, αλλά και το, δεν το βλέπουμε. Πώς το λένε, και το αφημί του Βόλου να έπαιρνε. Έχουμε, πόσο έχουμε, 11. 10 Ιουνίου, ναι.
Με 10 Ιουνίου. Τι θα προλάβεις να κάνεις και πότε και πώς. Μην έρθουν μετά και μας πούνε, ξέρετε τι, αργήσαμε και δεν έχουμε ομάδα. Ναι. Πάμε να σωθούμε. Και άντε πάλι μετά στα ίδια. Και ναι. Τι να πω. Τέλος πάντων. Ωραία Γιώργο, θα σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φυσικά θα τα πούμε και στην ώρα για μπλε. Εννοείται και με περισσότερες λεπτομέρειες. Εννοείται. Να σε καλά. Καλή συνέχεια Γιώργο, σας ευχαριστώ. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Ματιούκη, αυτά τα αρνητικά νέα για τον Ηρακλή, για αυτή την ταλέπορη κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος του Κυραιού και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ πραγματικά. Φτάσαμε στις 3, ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι, από τον Γιώργο Παναγιωτήτη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.